Θα πάω λοιπόν πρώτα-πρώτα στο Διευθυντή Μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας και συντάκτη στο Defense Point, τον κύριο Ζαχαρία Μίχα, ο οποίος πρέπει να πω ότι την περασμένη εβδομάδα, εκείνη που έπεφτε το ένα τελεσίγραφο μετά το άλλο από τις ΗΠΑ ότι αύριο εισβολή, γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι είχε κάνει την εξής ανάλυση. Ότι όλα αυτά είναι του φαίνεστε, η Ρωσία θέλει να παγκιστρωθεί αλλά να πάρει κάτι και το plan A, όπως έλεγε ο κύριος Μίχας, είναι να πάρει την αυτονομία των δύο λαϊκών, ας τις πούμε έτσι, δημοκρατιών, για να καταλαβαινόμαστε, αλλά θα βάλετε χάρτη κάτω, το ξαναλέω. Το plan B, αν οι άλλοι κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, είναι αυτό που συνέβη χθες το βράδυ. Καλημέρα κύριε Μίχα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα φίλε Γιώργο. Λυπάμαι που το αποκάλυψα, αλλά αυτό είναι το δικό σου σκεπτικό 10 μέρες. Και εντάξει, πάνω κάτω το έχω γράψει κιόλας. Δεν αλλάζει κάτι. Αυτό που νομίζω αξίζει τον κόπο να ξεκινήσουμε είναι ότι άμα το δεις από ελληνοκεντρική σκοπιά αυτό που έγινε χθες με το διάγγελμα του Ρώσου Προέδρου, θα μπορούσες πολύ εύκολα στη θέση του να βάλεις τον Τούρκο Πρόεδρο και να λέει περίπου τα ίδια με ένα βολικό ιστορικό αφήγημα και να αναφέρεται στα νησιά του Αιγαίου. Οπότε καλό θα ήταν εμείς, αναλύοντας αυτή την κατάσταση, να έχουμε το μυαλό μας προσανατολισμένο στο ενδεχόμενο μετάστασης αυτού του προτύπου σε έναν σύμμαχο του Ρώσου Προέδρου, άμεσο γεωπολιτικό σύμμαχο, έστω και σε τακτικό επίπεδο, και να δούμε παρόμοιες καταστάσεις στη δική μας περιοχή. Και το πρόβλημα είναι ότι άμα κρίνουμε από την αντίδραση της Δύσης που τροφοδοτεί στην ουσία την πολιτική του Ρώσου Προέδρου με την απραξία της, με τα κούφια λόγια, τις κούφιες απειλές που εκτοξεύει εναντίον του, νομίζω ότι αυτό επαληθεύει την ορθότητα του συλλογισμού, ότι πρέπει να προβούμε το ταχύτερο δυνατό σε αυτές τις κινήσεις που θα ενισχύσουν την ελληνική άμυνα και θα την ενισχύσουν στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Γι' αυτό τόσο καιρό επιμένω στα όπλα, ό,τι μπορείς να πάρεις όσο το δυνατόν συντομότερα και σε πράγματα που θα σε ενισχύσουν, διότι δεν ξέρεις πόσο γρήγορα μπορεί να ανάψει φυτιλιά στην περιοχή μας. Και να βάλουμε και την ενδεχόμενη άμεση συνέπεια του ενεργειακού που το ζει ο καθένας στην καθημερινότητά του πλέον, Γιώργο μου, αυτό το θέμα με έχει σχεδόν εκνευρίσει από το πρωί, διότι παρακολουθώ αναλυτές εντός ή εκτός εισαγωγικών και πολιτικούς στα κανάλια να περιφέρονται και να λένε ότι η κρίση αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα και η ευκαιρία δεν είναι η αξιοποίηση των δικών της υδρογόνων ανθράκων, αλλά είναι να πάμε γρηγορότερα στις ΑΠΕ. Ένας από αυτούς δεν βρέθηκε να πει ότι οι ΑΠΕ είναι επιδοτούμενες. Μάλιστα. Νομίζω το απάντησες. Θέλω να πάμε όμως στο χοντρό θέμα. Διότι έχεις διατυπώσει την άποψη ότι εδώ που φτάσαμε πια, είτε το καταλαβαίνουν κάποιοι είτε δεν το καταλαβαίνουν, είναι μια εντελώς καινούργια ημέρα συνολικά για την Ευρώπη, πόσο μάλλον για την ελληνική ασφάλεια. Το κρίσιμο ερώτημα που θέλω να σου θέσω αρχικά και θα πεις αυτό που εσύ πιστεύεις ότι συμβαίνει εδώ, είναι είχε άλλα πια περιθώρια ο Πούτιν να πράξει διαφορετικά σε αυτό το κλίμα και γιατί το κάνει γνωρίζοντας ότι ό,τι είχε κερδίσει 10-15 μέρες με τα διαγγέλματα των Αμερικανών αύριο μπαίνει και μεθαύριο μπαίνει, το είχε κονιορτοποιήσει. Εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό το σκηνικό που έχουμε δει ήταν προϊόν πολύ προσεκτικού σχεδιασμού από τη Μόσχα και το υποστηρίζω αυτό διότι πιστεύω ότι όλα όσα έγιναν ήταν εξαιρετικά προβλέψιμα. Και είμαι βέβαιος γι' αυτό, διότι σε μεγάλο βαθμό τα σκεφτόμασταν και συζητούσαμε μεταξύ μας και λέγαμε τι μπορεί να συμβαίνει. Όταν βλέπεις την Αμερικανική ηγεσία να εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο και να βγαίνει συνεχώς και να λέει ότι τώρα γίνεται η εισβολή, αύριο θα γίνει εισβολή, σε δύο ώρες θα γίνει εισβολή, κάποια στιγμή θα πέσεις μέσα. Επειδή ξέρω πώς γίνονται, πώς δίνονται τα reports από τις υπηρεσίες πληροφοριών με βάση απόρριτες πληροφορίες που συλλέγονται με διάφορες μεθόδους, συνήθως γράφονται με το ίσως ενδεχομένως πιθανόν. Και επειδή το παιχνίδι αυτό το κατασκοπευτικό ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις είναι επίσης γνωστό και έχει αποκαλυφθεί από τα αρχεία που έχουν ανοίξει, θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι υπάρχει ένα κανάλι συλλογής πληροφοριών από δυτικής πλευράς το οποίο έχει νοθευτεί, έχει ελεγχθεί από την πλευρά των Ρώσων και τροφοδοτούσαν με παραπληροφόρηση τη Δύση. Αυτό έβγαινε, δημιουργούσε
επίσημα ανακοινοθέντα ακόμα και διαχειλαίων του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος διαψευδόταν και ήταν ένα ψυχολογικό παιχνίδι για να κάμψει το ηθικό της Δύσης η ρωσική πλευρά. Φτάσαμε όμως στο διατάφτα. Επιμένω ότι οι Ρώσοι, επειδή οι ίδιοι το είχαν πει, δεν είναι επειδή το έβγαλα εγώ από το μυαλό μου, είχε πει στο Κίεβο ο Λαυρόφ και ο Πούτιν, μιλήστε με τους ρωσόφωνους και βρείτε μια λύση. Δηλαδή, ποια είναι η λύση? Ένα καθεστώς αυτονομίας και μένετε στο πλαίσιο της Κρυμαίας. Αυτό θα μπορούσε να το αποδεχθεί υπό τη μορφή κατοχύρωσης τετελεσμένων που έγιναν στον προηγούμενο γύρο της σύγκρουσης και θα μπορούσε να αποφευθεί η κλιμάκωση. Η Ρωσία θα έπαιρνε αυτό που ήθελε, πραγματικές συζητήσεις για το μέλλον της Ουκρανίας και εγγυήσεις από την πλευρά της Δύσης και δεν θα είχαμε τη σημερινή εξέλιξη. Αυτό δεν έγινε διότι η Δύση απέτυχε ικτρά να διαβάσει τα σήματα της ρωσικής πλευράς ή δεν ήθελε να δείξει ότι συμβιβάζεται μαζί της για να μην προβάλλει μια εικόνα αδυναμίας. Όμως αυτό κατέληξε στο σημερινό, στο χθεσινοβραδινό τετελεσμένο, που είναι πολύ χειρότερο από αυτό που θα μπορούσε να έχει εξασφαλίσει. Με αυτό το πρότυπο, και επειδή υπάρχει ο κίνδυνος πάλι η αμερικανική πλευρά κυρίως να διακρίνει τον κίνδυνο να απολεστεί η αξιοπιστία, διότι από τη στιγμή που δεν βάζει στρατεύματα στο έδαφος έχει το σαρωτικό μειονέκτημα, πέραν του γεωγραφικού που είναι σαφέστατα με την πλευρά της Δύσης. Δηλαδή στον περίβολο της Ρωσίας είναι εξαιρετικά δύσκολο να την αντιμετωπίσεις. Οπότε έχω κάθε λόγο να φοβάμαι και το ενδεχόμενο γεωγραφικής επέκτασης των συγκρούσεων. Γι' αυτό και έχω δημοσιεύσει μια ανάλυση στην οποία λέω ότι το πραγματικό ζήτημα είναι πού θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Διότι εάν συνεχίσει να τροφοδοτεί τη στάση της Ρωσίας η Δύση και ξέροντας ο Ρώσος ότι δεν πρόκειται να έρθουν αμερικανικά και δυτικά στρατεύματα να τον αντιμετωπίσουν, πιθανότατα μπορεί να αποτολμήσει ακόμα πιο τα θαραλέα βήματα. Ένα θαραλέο βήμα είναι να προελάσει βόρειο της Αζοφικής για να προστατεύσει και την περιοχή στρατιωτικά, την περιοχή της Κρυμαίας, και θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και μέχρι την Υπερδνηστερία, στην περιοχή της Μολδαβίας, να μετατρέψει την Ουκρανία, πολύ ακραίο σενάριο, αλλά να μετατρέψει την Ουκρανία σε περίκλειστο, landlocked, όπως λέγεται στο διεθνές δίκαιο, κράτος, και να έχουμε αλλαγή όλου του σκηνικού. Εκεί πέρα εμφυλοχωρεί ο κίνδυνος να πούνε στη Δύση ότι έσοδο και μη παρέκει, αλλά να αρχίσουμε να μαζεύουμε στρατεύματα και να πάμε σε εξαιρετικά αποσταθεροποιητικά σενάρια, σε πόλεμο, ο οποίος μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο. Ελπίζω έστω και την τελευταία στιγμή να κάνει ένα βήμα πίσω η Δύση, να αντιληφθεί την κατάσταση όπως έχει πραγματικά διαμορφωθεί και να επιχειρήσει μια αποκλιμάκωση και την εξέβρεση μιας κοινής γλώσσας, μπας και σωθεί την τελευταία στιγμή ό,τι μπορεί να περισσωθεί. Άρα, κατά τη γνώμη σου, Ζαχαρία Μίχα, γιατί παρακολουθείς, δεν είσαι, πρέπει να το πω, από τους όψιμους στην ανάλυση αυτού του ζητήματος, παρακολουθείς εκ του σύνεγγυς βήμα-βήμα αυτή την κατάσταση από την περίοδο της Πορτοκαλής Επανάστασης. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, εδώ που έχουμε φτάσει, ένα ερώτημα που το θέτεις στο Defense Point σε άρθρο σου σήμερα είναι το μέγα στίχημα, είναι πλέον το πού θα σταματήσει η προέλαση. Αυτό εξαρτάται από τη Δύση ή εξαρτάται και από το ρόλο της Ουκρανικής κυβέρνησης και μπορεί να αυτονομηθεί η Ουκρανική κυβέρνηση από τη Δύση για να πει ότι εγώ θα δώσω τον αγώνα υπερπάντων για τα εδάφη μου, όπως τον αντιλαμβάνεται η Ουκρανική κυβέρνηση, μπορεί να αυτονομηθεί, ή αν επιχειρήσει με τοπική, με τη Μόσχα, το Κίεβο, σημαίνει ότι έχει πάρει το πράσινο φως των Δυτικών? Είναι να μην ασχολούμαι τόσο πολύ με την κυβέρνηση της Ουκρανίας, διότι πραγματικά θεωρώ ότι είναι υποχείριο της Δύσης το τι κάνει. Υπάρχουν βέβαια ανεξέλεκτοι παράγοντες, όπως η ακροδεξιά και ναζιστικών, τέλος πάντων, ναζιστικής ιδεολογίας ο δεξιός τομέας, που μπορεί και επιχείρησε νομίζω να αυτονομηθεί, θα μπορούσε να δημιουργήσει προβοκάτσια, αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν μπορώ να δω ποιος θα ήταν ο στόχος από τη στιγμή που ο αντίπαλος έχει ξεκαθαρίσει τη στάση του και μπορεί για πλάκα να προελάσει ακόμα και στην πρωτεύουσα στο Κίεβο. Άρα δεν ασχολούμαι τόσο με το τι κάνει η Ουκρανική ηγεσία. Μην ξεχνάμε ότι η Ουκρανία είναι ένα κράτος που χοντρικά σου λέω 50-50 είναι φιλορώσοι και αυτοί που δηλώνουν ότι είναι εναντίον της Ρωσίας. Άρα μιλάμε για ένα διχασμένο κράτος και ένα κράτος το οποίο δεν έχει στρατιωτικά τη δυνατότητα να αντιπαρατεθεί. Άρα το βάλαμε εκεί πέρα
υποτίθεται ως Δύση για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να προχωρήσει το ΝΑΤΟ στα σύνορα της Ρωσίας και εκεί, χωρίς να διαβάζουμε τα ιστορικά στοιχεία σωστά. Έχω πει την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε ότι από εκεί πέρασε ο Ναπολέοντας, από εκεί πέρασαν οι Ναζί, δεν θα το αφήσουν οι Ρώσοι. Ήταν τόσο ξεκάθαρο, δεν χρειαζόταν καν να έχει ειδική πληροφόρηση για να το διακρίνει. Άρα πιστεύεις, ναι, ναι. Προχωρήσαμε. Άρα πιστεύεις ότι η Δύση δεν διάβασε σωστά αυτή τη φορά τα όρια της ρωσικής πλευράς? Γιώργο μου, να σου πω το εξής. Κρίνοντας και από τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, μπορώ να πω ότι σαν ένα γενικό χαρακτηριστικό της δυτικής συμπεριφοράς είναι να δίνει έμφαση στο ευκταίο και όχι στο εφικτό. Φοβάμαι δηλαδή ότι δημιουργούμε μια εικονική πραγματικότητα που μας αρέσει και μας βολεύει και μας συμφέρει οικονομικά, διότι ο καθένας έχει τη δική του ατζέντα που προωθεί και προχωράει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, θεωρώντας ότι με κάποιον μαγικό τρόπο τα προβλήματα που δημιουργεί η συμπεριφορά μας στους υπόλοιπους, με κάποιο μαγικό τρόπο θα εξαφανιστούν. Αυτό γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και καταλήξαμε στην ενεργειακή κρίση, χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει πώς θα γίνει αυτή η πράσινη μετάβαση. Το ίδιο ακριβώς πράγμα κάνει και η ελληνική πλευρά. Και αυτό είναι που με ανησυχεί πολύ. Όταν έχεις κάποιον ο οποίος βαδίζει με βάση το ευκταίο και όχι την ψυχρή κοινική ανάλυση, δηλαδή το εφικτό, φοβάμαι ότι καθίσταται χειραγωγήσιμος. Αυτή την πορεία είδε ο Ρώσος, το Ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν μπορεί να μην διέκριναν τη βλακεία που έκανε η Δύση στον ενεργειακό τομέα και το πώς θα μπορούσε να χειραγωγήσει αυτή τη συμπεριφορά ώστε να τη φέρει σε ενεργειακό και οικονομικό αδιέξοδο με εκτόξευση των τιμών, και γι' αυτό επέλεξε τη συγκυρία να ανοίξει το μέτωπο εκεί. Ποιο είναι, ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος, κατά τον κύριο Μίχα, ποιο είναι εδώ που βρεθήκαμε τώρα, που τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά για όλο τον πλανήτη. Ποιο είναι η καλύτερη εκδοχή εδώ που φτάσαμε? Γιατί από ό,τι καταλάβαμε, λέει εδώ πέρα η Μαρία, από τον κύριο Μίχα πίσω δεν έχει. Έχουμε νέα κατάσταση. Ποιο είναι το καλύτερο σενάριο και ποιο είναι το χειρότερο? Από την πλευρά των, από την πλευρά των Ρώσων θα περιμένουν και οι κινήσεις τους θα υπαγορεύονται από τις πρωτοβουλίες που θα παίρνει, η Δύση. Άρα τον μπαλάκι, λες, το σμπρώξαν στη Δύση τώρα. 100% βέβαια. Μάλιστα. Η πρωτοβουλία των κινήσεων αυτή τη στιγμή είναι 100% στη ρωσική πλευρά. Δεν χρειάζεται αυτό να είναι αυταπόδεικτο. Και το ζητούμενο είναι αν θα αποφασίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να πατήσουν φρένο. Αλλά να δούμε αν θα προχωρήσει η συνάντηση Μπλίνκεν-Λαυρόφ και εάν προχωρήσει, σε τι κλίμα θα γίνει. Θα υπάρξει κάτι που θα δοθεί ως καρότο προς την πλευρά της Ρωσίας, ώστε να θεωρήσει ότι αξίζει να σταματήσει εκεί και να ξεκινήσει μια συζήτηση, την οποία έτσι κι αλλιώς θα τη διεξάγει από την οπτική γωνία αυτού που έχει το πλεονέκτημα. Διότι έχει το τετελεσμένο και τη στρατηγική και τη στρατιωτική ισχύ στο έδαφος. Αυτό περιμένω ως καλύτερο σενάριο. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα γίνει, γιατί θα γίνει και συνάντηση, αλλά και ακόμα και αν θα γίνει, πολύ φοβάμαι ότι θα αναλωθεί σε απειλές της Δύσης προς τη Ρωσία, που είμαι 100% βέβαιος ότι κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και την εκπόνηση διαφορετικών σενάριων που μπορούν να προκύψουν, έχουν εξεταστεί και η ρωσική πλευρά, δεν ξέρω αν είναι εύσχυμο ή όχι, αν είναι λογικό ή όχι, αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον πιστεύουν ότι τις συνέπειες οικονομικών κυρώσεων παντός είδους μπορούν να τις απορροφήσουν. Και είμαι επίσης βέβαιος ότι το ενδεχόμενο αυτό έχει συζητηθεί και με την κινέζικη πλευρά. Και να σου το πω και διαφορετικά, ότι οι οικονομικές κυρώσεις θα πλήξουν πάρα πολύ και τη Δύση, η οποία βρίσκεται ήδη σε δύσκολη θέση. Οπότε εκ των πραγμάτων έχει και την έννοια ότι πυροβολάμε τα πόδια μας. Άρα ο Ρώσος είναι εύσχυμο το να θεωρήσει ότι είναι ζήτημα χρόνου προτού θα κάνει πίσω, γιατί όπως ο αντίπαλός του, γιατί όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, η φύση των καθεστώτων σε αυτό που αποκαλούμε δυτικές δημοκρατίες καθιστά τις κυβερνήσεις ευάλωτες στην κοινωνική πίεση. Κάτι που δεν ισχύει σε καθεστώτα τύπου Ερντογάν, τύπου Πούτιν, αυτά τα οποία εμείς στη Δύση έχουμε μάθει να τα αποκαλούμε αυταρχικά. Άρα λες ότι, για παράδειγμα, αυτή που θα είναι εξαιρετικά ανήσυχη ενεργειακά και όχι μόνο είναι η Γερμανία, ο πρώτος, ο μεγάλος παίκτης της οικονομίας στην Ευρώπη. Δεν είναι απλό η εξίσωση για τη Γερμανία, σωστά? Βέβαια, γιατί όταν λέει ο Αμερικανός έχει προαναγγείλει και έχει πει ότι δεν θα λειτουργήσει ο Nord Stream 2,
Είναι λογικό. Και αν κάποιες στις Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται έναν καινούριο ψυχρό πόλεμο, ένα βασικό κίνητρο πίσω από αυτό είναι για να μαντρώσει τη Δυτική Ευρώπη. Διότι ο καθένας στην Ευρώπη δεν έχει διαφορετική εξωτερική πολιτική, δεν υπάρχει το φαινόμενο μιας κατά κάποιο τρόπο ομοφωνίας που υπήρχε στην περίοδο του ψυχρού πολέμου. Είναι πάρα πολλές οι χώρες που έχουν απευθείας επαφή με τη Μόσχα και ξεχωριστά συμφέροντα. Και μην ξεχνάς το διέρη και βασίλευε, άρα η Μόσχα αναπτύσσοντας, και αυτό αφορά και την Ελλάδα, η Μόσχα αναπτύσσοντας πολυμερή εξωτερική πολιτική και φλερτάροντας σε διαφορετικό επίπεδο με διαφορετικές χώρες του δυτικού μπλοκ, είτε πρόκειται για χώρες μέλη του ΝΑΤΟ ή για χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε και τα δύο, το κάνει για να πετύχει το διέρη και βασίλευε. Διότι βλέπει το αδιέξοδο, το πολιτικό αδιέξοδο του ΝΑΤΟ. Βέβαια, εάν αυτό συνεχιστεί και δεν ελεγχθεί ως τάση, μπορεί να φέρει και το αντίθετο αποτέλεσμα. Διότι παρόλα αυτά που σου λέω, ειλικρινά πιστεύω ότι σε περίπτωση που ξεσπάσει παγκόσμιο ένας νέος ψυχρός πόλεμος σε δύο μέτωπα, γιατί δεν θα μείνει η σχέση με την Κίνα ανεπηρέαστη, θεωρώ ότι στο τέλος χαμένη θα βγει η Ρωσία. Άρα η πολύ επιτυχημένη στρατηγική της Μόσχας μέχρι αυτή τη στιγμή πρέπει να τύχει αυτοπεριορισμού. Είμαι σίγουρος ότι έχουν υπάρξει φωνές που έχουν προειδοποιήσει μέχρι που θα πάει. Και ένα χαρακτηριστικότατο σημειότυπο που δεν έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ, βγήκε ένα βίντεο στο Twitter που δείχνει τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας που συζητάγανε την ιστορία με τις δυτικές δημοκρατίες του Λουγκάνσκ και του Ντονιέτσκ, με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Κατασκοπίας Εξωτερικού της SVR να μασάει τα λόγια του μπροστά στον Πούτιν και ο Πούτιν να τον διακόπτει και σχεδόν να κάνει πλάκα μαζί του. Άρα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και στο εσωτερικό κομμάτι της Ρωσίας, στις ισορροπίες. Ο Πούτιν αυτή τη στιγμή είναι πανίσχυρος. Δεν ξέρουμε μέχρι πότε θα είναι. Δεν ξέρουμε ποιος λέει τι. Αυτό που βλέπουμε είναι το αποτέλεσμα των εσωτερικών διεργασιών. Πολύ σωστή η επισήμανση. Όσοι είναι εκεί μέσα τόσο λουνεχείς, ώστε να προστατέψουν τον εαυτό τους από την υπερβολή της στρατηγικής, δηλαδή να μεθύσουν από τη χαρά της νίκης που καταγάγουν μέχρι στιγμής και των αποτελεσμάτων και να οδηγήσουν τη Δύση σε τέτοιο σημείο ώστε να μην έχει επιστροφή και να την οδηγήσει σε βίαιη επανένωση. Εάν αυτό συμβεί, είμαι πεπισμένος ότι μακροπρόθεσμα για μια σειρά λόγων η Ρωσία θα χάσει τον ψυχρό πόλεμο και θα βγει ζημιωμένη. Άρα, η Ρωσία, και ένα τελευταίο και με συγχωρείς που πλατεάζω, αλλά ένα τελευταίο πολύ σημαντικό είναι ότι εγώ προσωπικά, αναλυτικά, θεωρώ ότι νούμερο ένα στόχος της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής ήταν η εξέβρεση ενός modus vivendi με τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε συνεννόηση, συνδιαχείριση των υποθέσεων της Ιφιλίου. Διότι οι Ρώσοι καταλαβαίνουν αυτό που αρνείται να κατανοήσει το αμερικανικό βαθύ κράτος μέχρι τώρα, επειδή είναι ένα μεγάλο καράβι που στρίβει δύσκολα. Ότι ο πραγματικός πλανητικός ανταγωνιστής, στρατηγικός ανταγωνιστής, είναι η Κίνα, διότι ο ανταγωνισμός της αφορά όλα τα επίπεδα. Ενώ με τη Ρωσία το μόνο πρόβλημα και αυτό που σου φωνάζει είναι ότι κατοχύρωσε μου το χώρο, το δικό μου, και σε παρακαλώ σταμάτα να με προκαλείς και να μου δημιουργείς δίλημα ασφαλείας. Εάν αυτό γίνει, συζητώ τα πάντα, διότι το πρώτο της μέλημα είναι να ανατάξει την οικονομία της για έναν πολύ απλό λόγο, γιατί είναι μονοδιάστατα εξαρτημένη από τους υδρογονάνθρακες και έχει και τεχνολογική υστέρηση απέναντι στη Δύση. Μόνο να κερδίσει θα είχε εάν έβρισκε ένα modus vivendi με την Ουάσιγκτον. Και πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που πιέζουν τόσο πολύ τη Δύση είναι για να την πείσουν για την ανάγκη να καθίσει στο τραπέζι και να εξευρεθεί αυτό το modus vivendi. Άρα, πολύ γρήγορες απαντήσεις, στο χρόνο μας απομένει. Μου λες ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία, εάν συνεχίσει, στο τέλος θα είναι χαμένη, θα πάθει αυτό που παθαίνει η Δύση, που συνέχιζε χωρίς να καταλαβαίνει τι της λέει η Ρωσία, στην ουσία να της δημιουργεί θέμα. Αυτό θα συμβεί ανάστροφα. Έχει συνέστηση των δυνητικών συνεπειών από υπερβολική εμπιστοσύνη στη στρατηγική που ακολουθεί, επειδή αρχικά είναι επιτυχής. Ερώτηση ακροατή, πολύ γρήγορη απάντηση. Μήπως τελικά, κύριε Μίχα, ό,τι και να λέγαμε για το γραφικό τρελό αλλοπρόσαλο Τραμπ, είχε αντιληφθεί πολύ καλύτερα το πού το πήγαινε η Ρωσία? Θεωρώ ότι έχει απόλυτο δίκιο ο άνθρωπος. Και το γράφω και σήμερα ότι μοιάζει η πολιτική που ακολούθησε ο κύκλος του, γιατί δεν ήταν η πολιτική του Τραμπ. Ο Τραμπ ήταν, και το είχα επισημάνει, ήταν γελίος στα δικά μου τα μάτια, ως πρόσωπο, ως προσωπικότητα. Αυτά που λέγανε από πίσω, δηλαδή δεν μπορώ να βάλω δίπλα τον Τραμπ με τον Πομπέο, για παράδειγμα. Ήταν ένας σοβαρότατος άνθρωπος
που είχε εντυπωσιάσει τους πάντες όταν μιλούσαν μαζί του. Είχε μια μεγάλη εικόνα του κόσμου και ξέρε πολύ καλά που πάταγε. Έχουν διαφορετική κοσμοθεωρία. Οι δημοκρατικοί δυστυχώς αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά ότι ήρθαν στην εξουσία και την άξανε στον αέρα πολλές περιοχές, όπως είχαν κάνει την προηγούμενη φορά που ξεκίνησε η ιστορία με τη μουσουλμανική αδελφότητα και τις, και τις αραβικές, την αραβική άνοιξη και τις επαναστάσεις. Τώρα ο καινούριος κύκλος κυβέρνησης των Δημοκρατιών φέρνει ανάφλεξη με τη Ρωσία. Και αυτό το πράγμα με τις ιδεοληψίες και τους ευσεβείς πόδους πρέπει κάπου να σταματήσει. Για τους Έλληνες ομογενείς είναι ένα ερώτημα μέχρι που σταματάει η ιστορία με τη Μαριούπολη. Είπα στους ακροατές, βάλτε παιδιά κάτω το χάρτη. Κινηθεί η Ρωσία για να πάρει, να προστατέψει την Κρυμαία και να κινηθεί στην κατεύθυνση να κάνει περίκληση στη χώρα την Ουκρανία, περιλαμβάνει μέσα ελληνικούς πληθυσμούς. Και θυμίζω ότι είχε πει ο Λαυρόφ στην τελευταία συνάντηση με τον Δέντια, που τον είχε καλέσει ακριβώς για να διχάσει τη Δύση. Του είπε, θα έχεις πάντα πρόσβαση. Ναι. Έλα να πάμε μαζί, του είπε. Μάλιστα. Ναι, έχεις δίκιο. Του λέει ότι και μόνο από αυτό έπρεπε η ελληνική πλευρά να καταλάβει ότι ίσως δεν είναι για πάντα ουκρανικά αυτό το έδαφος. Και αυτό είναι μια απειλή που επικρέμεται πάνω από τη Δύση και πρέπει να τη δει. Η Ελλάδα, τελευταίο ερώτημα πολλών ακροατών κατά τον κύριο Μίχα, πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και εξαιρετικά ευέλικτη. Ναι, βεβαίως, με στενοχωρεί πάρα πολύ, διότι αυτές οι εξελίξεις που αν οδηγήσει σε διαμόρφωση στρατοπέδων θα τριπλέξει πάρα πολύ την ανάγκη για μια ευέλικτη ελληνική πολιτική που θα χρησιμοποιεί και τις σχέσεις με τη Ρωσία για να ελέγξει τον τουρκικό αναφερετισμό. Θα περιπλέξει την εξίσωση ασφαλείας στη δική μας πάρα πολύ. Και βέβαια είναι και ένα μεγάλο ερώτημα τι θα γίνει με την Τουρκία, να φανεί στην πράξη εάν έχει μόνιμα χαρακτηριστικά η ευρασιατική στροφή που αποκαλύπτεται για τις δηλώσεις του Καλίν που έχει κάνει στα γερμανικά μέσα, ή θα, ο ίδιος Ερντογάν θα δει ότι είναι περισσότερα τα ωφέλη για μια ολική επαναφορά και θα επιστρέψει κάτι το οποίο θα είναι πολύ κακό για μας. Δυστυχώς έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε κακά σενάρια. Εσείς καταλάβει η Τουρκία, λέει ο κόσμος, τελικά η Τουρκία τι είναι, απαράδεκτη η ρωσική απόφαση ή δικαιολογεί την αναγνώριση και τη ρωσική επέμβαση? Το έχεις καταλάβει, λέει, τι έχει πει η Τουρκία μέχρι τώρα στο θέμα, από χθες το βράδυ? Όχι, διότι η Τουρκία μια ζωή ήταν ο επιτίδιος ουδέτερος. Μια ζωή προσπαθεί να πατάει σε δύο βάρκες και ο Καλίν είπε αυτό που είπε για να δικαιολογήσει για ποιο λόγο ο Ερντογάν και από τη μία υποστηρίζει τους Ουκρανούς και από την άλλη κάνει γλυκά μάτια στους Ρώσους. Αυτό θα τον οδηγήσει κάποια στιγμή, και αυτό το έχω πει, να στοχοποιηθεί για τις δύο πλευρές. Τελευταίο ερώτημα από το φίλο μας τον Αργύρη. Η απάντηση του Λευκού Οίκου, κύριε Μίχα, χθες, μήπως ήταν αστεία απέναντι στην αναγνώριση των δύο δημοκρατιών από πλευράς Ρωσίας, με τις κυρώσεις τις λαϊκές? Περισσότερο από αστεία, διότι είχαμε πει ότι θα επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και πήγαμε και υποβάλαμε κυρώσεις οικονομικές στις δημοκρατίες, λες και υπήρχε ποτέ πιθανότητα δημοκρατίες αυτοανακηρυγμένες να ξαφνικά να αρχίσουν να σωρεύουν επενδυτικά κεφάλαια και μάλιστα προερχόμενα από τη Δύση. Είναι αστειότητες αυτά που κάνει η Δύση τώρα και στην ουσία τροφοδοτούν τον αναθεωρητισμό της ρωσικής ηγεσίας. Προτρέπω τον κόσμο να προσέχει τις αναλύσεις του κυρίου Μίχα στο Defense Point. Εκεί καταφεύγει ό,τι φτιάχνουν στο Ινστιτούτο. Πολύ τηλεγραφικά θέλω, το επαναφέρει η Ελένη και θέλω να μου πείτε μία τηλεγραφική κουβέντα. Καλά όλα αυτά λέει κύριε Μίχα, αλλά δεν είναι και υποκριτικό να το Δύση να σπέβδουν με ανακοινώσεις όταν δεν λένε κιχ για την Κύπρο, η οποία ερίστο εν παρόντο και αυτή ήθελε να μπει στο ΝΑΤΟ, αλλά είχε το βέτο της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι ναι, είναι υποκριτικό, αλλά δεν πρέπει να σταματάμε εκεί, διότι αυτή είναι υποκριτική, είναι συνολικά η διεθνής πολιτική. Αν δεν έχεις νύχια να ξυστείς, όσο και να φωνάζεις, δεν πρόκειται κανείς να έρθει να σε βοηθήσει. Ζαχαρίας Μίχας, τον ευχαριστώ θερμά για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μίχα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,